Πάμε να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Γιώργο Σουρβίνο, καθηγητή ιολογίας. Γεια σας κύριε Σουρβίνο, σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο που μας διαθέτετε απόψε. Στο στούντιο κοντά μου είναι και ο συνάδελφος ο Μάνος Δασκαλάκης. Καλησπέρα και στο δύο σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, το εργαστήριό σας διέγνωσε το πρώτο κρούσμα της παραλλαγής όμικρον, το οποίο αφορά εμβολιασμένο ασθενή, ο οποίος παραμένει στο σπίτι του, αφού η συμπτωματολογία που έχει εκδηλώσει είναι ήπια. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε. Όταν λέμε λοιπόν ήπια, έχετε παραπάνω πληροφορίες να μας δώσετε? Τα στοιχεία που μας έχουν αναφερθεί, αν και δεν είναι ειδικότητα του εργαστηρίου να ασχολείται με τα συμπτώματα και τη γενικότερη κλινική κατάσταση του ασθενούς, ήταν ένας πόνος στο στήθος, ο οποίος έχει υποχωρήσει όπως γνωρίζουμε και δεν χρειάστηκε ποτέ το κρούσμα να μεταβεί σε δομή υγείας για να αναζητήσει περίθαλψη. Για να κλείσουμε αυτό το σκέλος, γνωρίζετε αν ο ασθενής είχε υποκείμενα νοσήματα? Από όσο γνωρίζουμε, όχι. Ήταν ελεύθερος υποκειμένων νοσημάτων. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, θέλετε λίγο να μας περιγράψετε την διαδικασία που ακολουθήθηκε? Δηλαδή, γνωρίζουμε ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος και ορθώς και μπράβο του πολύ γρήγορα κινητοποιήθηκε πηγαίνοντας να κάνει τον δειγματοληπτικό έλεγχο. Τα πρώτα τεστ ήταν αρνητικά. Μπήκε στη διαδικασία του μοριακού σε ιδιωτικό κέντρο, το οποίο επίσης ενημέρωσε πολύ γρήγορα. Με αποτέλεσμα και εσείς πολύ γρήγορα, και αυτό είναι μια εξαιρετική επιστημονική τιμή για την Κρήτη, να ταυτοποιήσετε την πρώτη αυτή παραλλαγή. Στο διάστημα όμως που μεσολαβεί, δηλαδή αυτές οι 2-3 ημέρες, μπορεί να υπάρξει μια διασπορά που να φανεί τις επόμενες ημέρες? Καταρχήν, σας ευχαριστώ για τα ευγενικά σας σχόλια. Να ενημερώσω και εσάς και τους τηλεθεατές ότι στο εργαστήριο έχουμε αναπτύξει εργαστηριακά τεστ και δοκιμασίες, ούτως ώστε με την ανίχνευση του γενετικού υλικού του κορονοϊού μπορούμε να έχουμε μια πρώτη ένδειξη, ισχυρή όμως ένδειξη, για το αν πρόκειται για κάποιο στέλεχος με υψηλό κίνδυνο. Αυτό συνέβη λοιπόν και για το συγκεκριμένο δείγμα, όπου την Δευτέρα το βράδυ είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και να έχουμε μια πρώτη εικόνα, η οποία σε συνδυασμό και με το ιατρικό ιστορικό και το ιστορικό ταξιδιού μας το ρύβησε και αμέσως ενημερώσαμε τον ΕΟΔΗ και την πολιτική προστασία, ούτως ώστε να ξεκινήσουν αμέσως οι χνηλατήσεις των στενών επαφών. Αυτό μας επέτρεψε, ενώ το δείγμα δουλεύονταν εργαστηριακά για να γίνει η πλήρης γονιδηματική ανάλυση, που είναι μια χρονοβόρος διαδικασία, κερδίθηκε αυτό το χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να χνηλατηθούν οι επαφές, να καθοριστούν καταρχήν και να χνηλατηθούν εργαστηριακά. Έγιναν αμέσως τα πρώτα εργαστηριακά τεστ και θα ακολουθήσουν και άλλα στη συνέχεια. Κύριε Σουρβίνο, το γεγονός ότι προηγήθηκαν αρκετά αρνητικά rapid test, αυτό τι σημαίνει? Έχει να μας πει κάτι, εννοώ? Τα αρνητικά test σημαίνει ότι υπήρχε χρόνος επόασης αφενός, αλλά τη Δευτέρα το πρωί, από όσο γνωρίζουμε, υπήρχε θετικό rapid test και ήταν αυτό το οποίο οδήγησε το κρούσμα σε ιδιωτικό εργαστήριο για να επιβεβαιώσει με μοριακό test με την PCR. Αυτό σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια του ταξιδίου θεωρούμε απίθανο να είχε αναπτυχθεί σε τέτοιο φορτίο το αντιγόνο και το ιό φορτίο για να μπορέσει να μεταδώσει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Λαμβάνοντας υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να εμφανιστεί τη θετικότητα στο τεστ, είχε ολοκληρωθεί το ταξίδι, ήταν ήδη στην περιφερειακή ενότητα Χανίων και είχε τεθεί και σε έναν αυτοπεριορισμό, θα έλεγε κανείς, οπότε δεν υπάρχει πιθανότητα να έχει διασπείρει στην κοινότητα γενικότερα. Πάντως οφείλουμε να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος λειτουργήσε με πολύ έτσι ουσιαστικό τρόπο και συνέστηση, γιατί πολύ γρήγορα απομονώθηκε και πολύ γρήγορα ενημέρωσε, και αυτό είναι και ένα ζητούμενο. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε τον ακριβή αριθμό των ελέγχων, των αποτελεσμάτων που περιμένουμε από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους που έχουν γίνει από την ιχνηλάτιση. Ο αριθμός των επαφών που μας έχει σταλεί είναι μονοψήφιος. Είναι μονοψήφιος. Έχουμε κάνει ήδη τον πρώτο κύκλο των τεστ και αναμένονται να ακολουθήσουν και άλλοι, όπως ορίζουν το πρωτόκολλο, για 14 ημέρες. Ανά 3 ημέρες περίπου θα έχουμε δείγματα, θα γίνεται πάντα με μοριακό έλεγχο, με PCR, θα έχονται τα δείγματα μέσω των κινητών ομάδων υγείας του ΕΟΔΗ στο εργαστήριο και θα έχουμε πάντα real-time PCR αποτέλεσμα, που είναι το πλέον αξιόπιστο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, κύριε Σουρβίνο, το ότι περιμένουμε μεταλλάξεις από τους ιούς, αυτό είναι κάτι δεδομένο. Η επιστημονική κοινότητα μέχρι στιγμής καθησυχάζει αναφορικά με την Ομικρόν.
Και αυτό που περιμένουμε τώρα να δούμε μπροστά μας τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, είναι να αποσαφινιστεί κάπως η εικόνα και σε ό,τι αφορά τη μεταδοτικότητα, αλλά και σε ό,τι αφορά την οσιρότητα. Επειδή πολλά ακούγονται, γι' αυτό το επισημαίνω. Σίγουρα υπάρχουν στοιχεία τα οποία είναι ανησυχητικά για τον νέο αυτό στέλεχος και η βασικότερη ανησυχία έγκυται στον ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό μεταλλάξεων που έχουν συσσωρευτεί σε αυτό το στέλεχος, πρώτον. Δεύτερον, ορισμένες από αυτές τις μεταλλάξεις είναι εντελώς καινούργιες. Δεν έχουν εμφανιστεί σε κανένα προηγούμενο στέλεχος. Και τρίτον, η πλειοψηφία των μεταλλάξεων εντοπίζεται σε συγκεκριμένη περιοχή, στην πρωτεΐνη της Ακίδας, η οποία είναι το πιο κρίσιμο μόριο του ιού για να ξεκινήσει η λίμωξη. Κύριε καθηγητά, σήμερα η αναπληρώτρια, και θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που λέτε στο ερώτημα που σας έκανε η Κατερίνα. Σήμερα η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας είπε ότι οι πρώτες ενδείξεις είναι θετικές όσον αφορά το πόσο θωρακίζεται ο ανθρώπινος οργανισμός από τα εμβόλια και αυτό αποτυπώνεται. Φαντάζομαι ότι μία Υπουργός Υγείας δεν μπαίνει αυθαίρετα να κάνει μία τέτοια δήλωση. Σίγουρα υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα. Έχετε εσείς να μας πείτε κάτι παραπάνω? Υπάρχουν δεδομένα από διάφορα γεωγραφικά μήκη και πλάτη. Υπάρχουν περιοχές όπως στην Αφρική όπου έχει δειχθεί ότι υπάρχει ποιότερη νοσηρότητα. Όμως απ' την άλλη υπάρχουν δηλώσεις από την ίδια την εταιρεία, ας πούμε, την Moderna, η οποία δήλωσε ότι θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της θα μειωθεί σε σημαντικό βαθμό και ήδη επανασχεδιάζει το στοχευμένο εμβόλιο εναντίον του στελέχους Όμικρον. Ή δήλωσε ότι η ενισχυτική επόμενη δόση θα είναι μόνο με αυτό το εμβόλιο. Υπάρχουν ενδείξεις από το Ισραήλ που δείχνουν ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι ικανοποιητική. Γενικά όμως φαίνεται ότι υπάρχουν αντικρουόμενα αποτελέσματα, χρειάζεται χρόνος. Δεδομένα εργαστηριακά αφενός για να ξεκαθαρίσουν την αποτελεσματικότητα των ελαισμάτων που παράγονται από τα εμβόλια και κλινικά στοιχεία σε ό,τι αφορά τις νοσηλίες. Νομίζω σε 4 με 6 εβδομάδες θα έχουμε πολύ καλά στοιχεία και θα εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Πάντως, με βάση αυτά που μας λένε οι επιστήμονες, που μας λέτε 2 χρόνια τώρα, όσο μεταλλάσσεται ο ιός, κύριε Σουρβίνο, αποδυναμώνεται κατ' ουσίαν. Έτσι δεν είναι? Ενδεχομένως οι εξελίξεις να αποτελούν ένα δείγμα ότι οδεύουμε ενδεχομένως προς τα τελευταία στάδια αυτής της πανδημίας? Δεν θα συμφωνήσω ιδιαίτερα με αυτή την άποψη. Βλέπουμε ότι το στέλεχος Δέλτα είναι πολύ μεταδοτικότερο από το προηγούμενο στέλεχος, το Α. Mm-hmm. Έχει προκαλέσει σημαντικότερες, σοβαρότερες νοσηρότητες σε σχέση με το Α. Mm-hmm. Δεν βλέπουμε να αποδυναμώνεται ιδιαίτερα. Μπορώ να προσθέσω κάτι, κύριε καθηγητά, σε αυτό? Νομίζω ότι εδώ έχουμε δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Δηλαδή, τι? Ναι, μεν έχουμε μία αυξημένη νοσηρότητα από την μετάλλαξη Δέλτα. Έχουμε μία εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον. Ποιο όμως είναι το ζητούμενο? Επειδή μπορεί αυτή η Όμικρον να επικρατήσει τους επόμενους μήνες. Επικρατώντας λοιπόν αυτή η μετάλλαξη, με αυτά τα ήπια συμπτώματα, τουλάχιστον από αυτά που καταγράφονται, δηλαδή και στην Αφρική οι πρώτες αναφορές κάνουν για ήπια ή ασυμπτωματικούς, για ήπια ουσία συμπτωματικούς ασθενείς, το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρώπη. Θα μπορούσε να υπερισχύσει η όμικρον της Δέλτα και αυτό να είναι ίσως ένα κύκνιο άσμα της πανδημίας? Και το λέω γιατί και στην παγκόσμια βιβλιογραφία κάπως έτσι τέλειωσε και η πανδημία της ισπανικής γρίπης. Τα μαθηματικά μοντέλα του ECDC σήμερα ανακοινώνουν ότι προβλέπουν μάλλον ότι τους επόμενους μήνες θα επικρατήσει σε σημαντικό βαθμό το στέλεχος όμικρον. Mm-hmm. Τα μαθηματικά βέβαια μοντέλα έχουν παραμέτρους και αστάθμητους παράγοντες που παρατηρούνται στην πραγματική ζωή και σε πραγματικές συνθήκες λίμωξης και διαψεύδουν τέτοια μοντέλα. Νομίζω ότι σύντομα, στο επόμενο τρίμηνο, θα δούμε την κλινική εικόνα και τη διασπορά του νέου στελέχους. Και θα μπορούμε να δούμε αν η μεταδοτικότητα του αυξάνεται, που υπάρχει αρκετά μεγάλη πιθανότητα να συμβεί αυτό. Αυτό σημαίνει ότι θα δώσει έδαφος σε μεγαλύτερο πληθυσμό ατόμων να μολυνθούν και εκεί πάντα θα υπάρχουν ευάλωτοι πληθυσμοί, ευάλωτες ομάδες που θα δίνουν σοβαρές νοσηρότητες και θανάτους. Μάλιστα. Πάντως είναι ένα σενάριο και αυτό, τουλάχιστον αυτό το λένε και πολλοί συνάδελφοί σας, ότι αν αποδειχθεί κάτι τέτοιο, ενδεχομένως να έχουμε μια θετική εξέλιξη, και αυτό ευχόμαστε βεβαίως όλοι. Είναι ένα θετικό σενάριο. Απ' την άλλη, ακούμε ότι η Μεγάλη Βρετανία ετοιμάζεται για πανδημία 2 ετών ακόμα. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ο καθένας έχει διαφορετικές εκτιμήσεις, αλλά όλα θα κρυθούν σε πραγματικά δεδομένα, τα οποία σύντομα θα είναι γνωστά.
Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Σουρβίνο, να σας ευχαριστήσουμε θερμά ξανά για το χρόνο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ.